Αυτές τις ώρες δεκάδες συμπολίτες μας θρηνούν την απώλεια ζωής των πιο κοντινών τους προσώπων και την θρηνούν αυτή την απώλεια μέσα στη λάσπη. Ένα τεράστιο φαινόμενο βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη, δοκιμάζει τους συμπολίτες μας και εμείς στην περιφέρεια της Κρητικής από τις πρώτες πρωινές ώρες πράττουμε αυτά που οφείλουμε εκ του νόμου και εκ της συνέστησης της ευθύνης. Έχουμε κλείσει τα σχολεία προκειμένου να μην δοκιμαστούν ζωές μικρών παιδιών. Έχουμε κηρύξει σε έκτακτη ανάγκη τους δοκιμαζόμενους δήμους ώστε να μπορέσουν από το αρμόδιο Υπουργείο να λάβουν τις αποζημιώσεις. Έχουμε προσφύγει στο Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για περαιτέρω συνδρομή. Και βεβαίως πάντα υπό τις εντολές και το συντονισμό του πυροσβεστικού σώματος συνδράμουμε με μηχανήματα και με άλλα. Όμως την ίδια στιγμή θέλω να σας πω ότι εκ του θεσμικού μου ρόλου ως Περιφερειάρχης Αττικής αισθάνομαι την ευθύνη να αναζητήσω τις ευθύνες και τις αιτίες που αυτές τις ώρες που μιλάμε θρηνούν συμπολίτες μου, ανθρώπινες ζωές και ιδιοκτησίες. Και θα ήθελα να μην μνήμαι ένας κρίκος σε μία αλυσίδα παθογενειών, όπου τα μπαζωρμένα ρεύματα, τα σπίτια που έχουν χτιστεί στις κήτες ποταμών παρανόμως, κάποια στιγμή με μία νομοθετική ρύθμιση νομιμοποιούνται. Δεν θα ήθελα να είμαι ένας κρίκος στην αλυσίδα δεκαετιών στρεβλώσεων της ελληνικής δημόσιας διοίκησης που προσπερνά την μία βιβλική καταστροφή μετά την άλλη χωρίς να αναζητήσει τα αίτια. Θέλω λοιπόν να συνδράμω και εγώ με τη σειρά μου ως επικεφαλής της Περιφέρειας Αττικής ώστε για αυτές τις ανθρώπινες ζωές που θρηνούμε και για αυτές τις περιουσίες που καταστράφηκαν επιτέλους να αποδοθούν ευθύνες. Υποβάλλετε μήνυση κατά παντός υπευθύνου. Υπέβαλα στην κυρία Δημητρίου αναφορά έτσι ώστε και εγώ με τη σειρά μου ξαναλέω να συνδράμω ώστε αυτή τη φορά κάποιοι και κάποιες να τιμωρηθούν. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όσοι αυτή τη στιγμή δεν επιχειρούν κανενός είδους την βορυχία και πρωτόγνωρο θα έλεγα αρκετά πολιτικά κόμματα δεν έχουν επιδοθεί στη λάσπη και στη μικροκομματική λογική. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τις γυναίκες και τους άντρες του πυροσβεστικού σώματος, καθώς και θα ήθελα να ευχαριστήσω τους δικαστικούς λειτουργούς όπως τον κύριο Ζαγορέο αλλά και την κυρία Δημητρίου που έχουν επιδείξει αντανακλαστικά για τα οποία έχουμε όλοι και όλες ανάγκη.